Τι, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχεις σε σχέση με σε ό,τι έχει να κάνει με τις συναντήσεις Παπακωνσταντίνου Σόιμπλε αλλά και Παπακωνσταντίνου Τρισέ? Το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας ιατρεί εισηγή φύος για το περιεχόμενο της συνομιλίας Σόιμπλε Παπακωνσταντίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle, οι δύο άνδρες συζήτησαν κατηδίαν στο ιστορικό εστιατόριο Παρίς Μόσκα, όπου έγινε η συνάντηση. Δεν παρέστησαν ούτε σύμβουλοι αλλά ούτε και υφυπουργοί από την γερμανική τουλάχιστον πλευρά. Τώρα, την ίδια ώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου διαψεύδει ότι συζητήθηκε κατά την χθεσινοβραδινή συνάντηση των δύο ανδρών το ζήτημα ενδεχόμενης επέκτασης της χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ελλάδα. Όπως επίσης είπε, δεν συζητήθηκε ενδεχόμενη παράταση του χρόνου εξόφλησης του δανείου της Τρόικας κατά 2 ή 3 ή έστω και 1 χρόνο. Υπάρχει λοιπόν έτσι μια αναντιστοιχία, θα μπορούσε να πει κανείς, όσον αφορά την ενημέρωση, και είναι σαφές ότι οι δύο άνδρες δεν θέλουν να βγει τίποτα προς τα έξω από την συζήτηση που είχαν. Όμως, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών το δήλωσε λίγο αργότερα, απορρίπτει το ενδεχόμενο επιμήκυνσης του προγράμματος στήριξης ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, και στην δήλωσή του αυτή σε συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος πρόσθεσε ότι αυτό που έχει προτεραιότητα είναι οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλα ελλείμματα να τα συμμαζέψουν, και επίσης ζήτησε να συμμετέχουν στο κόστος της κρίσης, ενδεχόμενες μελλοντικές κρίσεις, και οι πιστωτές. Τάχθηκε τέλος πέραν ως διαρκούς, θα μπορούσαμε να πούμε, μηχανισμού αντιμετώπισης των κρίσεων και επιβολής κυρώσεων.